Γεια σας, ονομάζομαι Σοφία Δημητρίου, είμαι υπεύθυνη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και θα μιλήσουμε για τις κλιματικές αλλαγές. Μπορεί πραγματικά ένα άτομο να κάνει τη διαφορά? Η αλλαγή του κλίματος είναι πραγματικά ένα πρόβλημα που αφορά όλους μας και όλοι είμαστε μέρος της λύσης. Εάν θέλουμε να κερδίσουμε τη μάχη κατά της αλλαγής του κλίματος, κάθε τομέας της κοινωνίας μας και κάθε άτομο ξεχωριστά θα πρέπει να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Ο καθημερινός τρόπος ζωής και οι καταναλωτικές μας συνήθειες έχουν επιπτώσει στο περιβάλλον που επιστρέφουν σε εμάς τους ίδιους. Το ζητούμενο λοιπόν είναι η ελαχιστοποίηση αυτών των επιπτώσεων στο περιβάλλον, δηλαδή η μείωση του οικολογικού μας αποτυπώματος. Η αλλαγή του κλίματος είναι μία από τις πιο κέρυες επιπτώσεις του τρόπου ζωής μας. Είναι επίγον όλοι να ενημερωθούν και να κατανοήσουν τις ουσιώδεις ενιστώσεις του προβλήματος και να διερευνήσουν τις λύσεις τόσο σε επίπεδο προσωπικής τάσης και δράσης, όσο και σε ευρύτερο επίπεδο, οικογενειακό, σχολικό, εθνικό, διεθνές. Το παγκόσμιο κλίμα είναι αποτέλεσμα της πολύπλοκης αλληλεπίδρασης εκατοντάδων μεταβλητών που χαρακτηρίζουν από τη μία την κύρια πηγή της ενέργειας, την αλληλική εθνοβολία και από την άλλη ένα μεγάλο αριθμό γήινων χαρακτηριστικών και φαινομένων που το διαμορφώνουν, όπως είναι οι σύστες της ατμόσφαιρας, οι άνεμοι και τα θαλάσσια ρεύματα, τοπογραφία, νέφη, ηφαίστεια, εκρήξεις. Οποιοδήποτε επέμβαση του ανθρώπου στους παράγοντες που διαμορφώνουν το κλίμα μπορεί να οδηγήσει στην αλλαγή του. Ο κόσμος πολλές φορές μπλέκει τις έννοιες κλίμα και καιρός. Το κλίμα είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν συνήθως σε μια περιοχή που επαναλαμβάνονται λίγο πολύ κάθε χρόνο. Ο όρος καιρός με τον όρο καιρό εννοούμε τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή για ένα συγκεκριμένο και σύντομο χρονικό διάστημα. Οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών είναι άμεση επίπτωση στην υγεία, αύξηση των τοξικών αλλαγών και μείωση της αξίας περιοχών που χρησιμοποιούνται για αναψυχή, επίπτωση στα οικοσυστήματα, αυξημένες ανάγκες νερού και αλλαγές της μεθόδους άρτευσης, μείωση βοσκοκίσιμης έκτασης, αλάτωση υπόγειων νερών, άγονες θάλασσες, υποβάθμιση ποιότητας εδάφους, λιγότερα παρθένα εδάφη. Στην Ελλάδα περιμένουμε η θερμοκρασία ανέβει 3 με 5 βαθμούς μέχρι το 2100, η στάθμη της θάλασσας να ανέβει, γι' αυτό πρέπει όλοι μαζί να ενεργοποιηθούμε.